Γεια σας, καλή Σαρακοστή. Ξεκίνησε σήμερα, καθαρά Δευτέρα, να εξηγήσω ότι η εκπομπή είναι μαγνητοσκοπημένη για τους λόγους του τριημέρου και γι' αυτό το λόγο με τον εκλεκτό καλεσμένο που έχω δίπλα μου δεν θα επικεντρωθούμε τόσο πολύ σε πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν αλλάξει μέσα στο τριήμερο για να μην φανούμε ανεπίκαιροι. Θα κάνουμε μια συνολική θεώρηση της πραγματικότητας και της κατάστασης του Ουκρανικού που δεν θα έχει αλλάξει όμως στη λεπτομέρεια. Άρα, να μην παίξουμε κάποιους χάρτες που έχουν αλλάξει μέχρι τη Δευτέρα που έβαλε την εκπομπή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό οφείλεται στη μαγνητοσκόπηση. Μαζί μου, μεγάλη μου τιμή, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκίνης, στρατηγός στην αποστρατεία και επίτιμος Αγιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Γκίνη. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Και ήθελα πραγματικά να συζητήσουμε οι δυο μας, γιατί εδώ χρειάζεται να τα πούμε λίγο τσεκουράτα, που λένε. Γιατί ακούω πολλά, διαβάζω πολλά και θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε ένα σωστό πλαίσιο. Θέλω να ξεκινήσω αμέσως, δείχνοντας τον πρώτο χάρτη του κύριου Μανολάκου με τη βοήθεια του Βασίλη. Είναι ο χάρτης που εμείς αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε. Την Παρασκευή 4 Μαρτίου το μεσημέρι, πού μαγνητοσκοπείται η εκπομπή, πού βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις. Αυτό, κύριε Γκίνη, είναι η εικόνα μας. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακολουθεί, τι είναι αυτό και τι ακολουθεί. Τι ακολουθεί. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και που μου δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε κάποιες ιδέες και σκέψεις επάνω στα γεγονότα της Ουκρανίας. Στο χάρτη αυτό βλέπουμε την προχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων μέσα στο ουκρανικό έδαφος από την έναρξη των επιχειρήσεων μέχρι τώρα. Αν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι η κατεύθυνση η οποία έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο, ο άξονας των επιχειρήσεων, είναι ο νότιος άξονας. Mm-hmm. Δηλαδή ο άξονας από την Κρυμαία, ο οποίος κινήθηκε στη συνέχεια ανατολικά προς Μελιτόπολη και έχει φτάσει τώρα στην Μαριούπολη. Να το δούμε μπροστά, παρακαλώ. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο έχουν καταφέρει οι Ρώσοι να συνενώσουν, δεν φαίνεται ακριβώς το χάρτη, αλλά σήμερα σχεδόν έχει συνενωθεί, έχουν καταφέρει να συνενώσουν το Ροστόφ, το οποίο είναι στο ρωσικό έδαφος, με την Κρυμαία. Mm-hmm. Και όπως επίσης, καταλαμβάνοντας και τη Χερσόνα, την οποία τη βλέπουμε στο αριστερό κομμάτι αυτού του άξονα και στην οποία δεν είχαν δώσει βάσεις μέχρι τώρα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις να κινηθούν δυτικότερα προς την Οδυσσό. Άρα λοιπόν αυτός ο άξονας έχει δώσει τη δυνατότητα συνδέσεως του ρωσικού εδάφους με την Κρυμαία. Διακόπτω πρώτο ερώτημα. Να βλέπουμε τον ομιλητή. Αν εγώ καταφέρω, ο Ρώσος στρατηγός, και ενοποιήσω αυτό το κομμάτι που λέμε το Χερσόνα Οδυσσός, το οποίο καταλαβαίνω ότι θα είναι μια διαδικασία λίγο χρονοβόρα. Δεν βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται γρήγορα. Ναι. Τι με εμποδίζει να πάρω την ανηφόρα και να πάω μέχρι το Κίεβο από τα νότα του? Με εμποδίζει κάτι? Γιατί περάσαν οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό σας το λέω, οι δημοσιογράφοι πέρασαν, αν ξαναδούμε το χάρτη κάποια στιγμή, από αυτό το κομμάτι που ενώνει την Οδυσσό με το Κίεβο. Εκεί λοιπόν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, το ελληνικό κομβόι, δεν βρήκε έντονη ουκρανική παρουσία, βρήκε κάποια οδοφράγματα. Άρα, στρατηγέ, αν εγώ καταφέρω να καταλάβω την Οδυσσό, μετά ο δρόμος για το Κίεβο είναι ανοιχτός. Θέλω να πω το εξής. Το σχέδιο των Ρώσων, πρέπει να κατανοήσουμε το σχέδιο των Ρώσων. Οι Ρώσοι, όπως είδαμε, δεν κινήθηκαν ούτε βοραφεύγοντας από την Κρυμαία, δεν κινήθηκαν ούτε προς το Κίεβο ούτε προς την Οδυσσό. Αλλά εστράφησαν ανατολικά. Mm-hmm. Γιατί εστράφησαν ανατολικά? Εστράφησαν, όπως είπα προηγουμένως, για να διασυνδέσουν το ρωσικό έδαφος με την Κρυμαία, να έχουν τη δυνατότητα μεταγγίσεως δυνάμεων, εφοδίων, υλικών και κάθε μέσο το οποίο χρειάζεται για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Και το κυριότερο τι έκαναν? Κινούμενοι από την Μελιτόπολη προς τη Ζαπορίζια, mm-hmm. Κατάφεραν να δημιουργήσουν στα μετόπισθεν των Ρώσων να μεταφέρουν μια δύναμη η οποία απειλεί να τους περικυκλώσει τις κύριες ουκρανικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στο ανατολικό κομμάτι της χώρας. Ωραία, τώρα που πήραμε μία άποψη από το χάρτη, να ρωτήσω το εξής εγώ. Επιχειρησιακά, αυτό είναι αυτό που θα γινόταν το σωστό? Διότι ξέρετε, ο μέσος Έλληνας έχει μια εντύπωση ότι ο Πούτιν θα έκανε αρματοδρομίες μέσα στο έδαφος του Ουκρανικού, θα καταλάμβανε με ταχεία, με πέλαση όλες τις πόλεις που θα έπρεπε μπροστά του, θα κάρφωνε τη ρωσική σημαία και η ζωή θα συνεχιζόταν. Επιχειρησιακά, σε μια τόσο δύσκολη εισβολή, γιατί είναι δύσκολη η εισβολή αυτή, είναι το σωστό αυτό το ότι φτιάχνω ένα μισοφέγγαρο, ας πούμε, ουσιαστικά κάνω περίκλειστη την Ουκρανία και στη συνέχεια προωθούμε? Αυτό έπρεπε να κάνει ή έπρεπε να πάει κατά μέτωπο σε ένα στόχο?
Τώρα θέτεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει σχέση με αυτά τα οποία ελέγχθησαν ότι μπορούσε σε 3 ή 4 μέρες να καταλάβει την Ουκρανία. Αυτό στρατιωτικά είναι ανέφικτο. Όσοι ισχυρίζονται αυτό το πράγμα δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Το στρατιωτικό σχέδιο, ένα τέτοιο στρατιωτικό σχέδιο με τις δυνάμεις τις οποίες συγκέντρωσε ο Πούτιν ή η Ρωσία και σε σχέση με τις δυνάμεις τις οποίες είχε η Ουκρανία, ο ελάχιστος χρόνος που μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα και με την ελάχιστη αντίσταση του Ουκρανικού στρατού είναι τουλάχιστον 15 μέρες. Mm-hmm. Δεν συζητάω την περίπτωση να βγει η κυβέρνηση και να παραδοθεί ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάω για να κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τον βαθμό αντιστάσεως των Ουκρανικών δυνάμεων, αυτός ο χρόνος μπορεί να επεκταθεί και να φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Εσείς θεωρείτε... Αυτό το οποίο, να μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ο τρόπος στρατιωτικής σκέψεως και στρατιωτικής δράσεως των ρωσικών δυνάμεων. Είναι η περίφημη βαθιά μάχη. Τι σημαίνει βαθιά μάχη, να την επεξήγησω? Δεν είναι ο κλασικός τρόπος του δυτικού τρόπου πολέμου. Οι Ρώσοι έχουν μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων, η οποία διαμορφώθηκε τη Σοβιετική περίοδο προπολεμικά και την οποία όμως τη χρησιμοποιούν ακόμα και τη βλέπουμε, είναι ορατή εδώ. Τι έκαναν οι Ρώσοι? Πιέζουν από βορρά, πιέζουν από ανατολάς, πιέζουν από νότο, θέτουν ως στόχο το Κίεβο και πιέζουν προς όλες τις κατευθύνσεις και συγκλίνουν όλες αυτές οι προσπάθειες ώστε να υποστηρίξουν την κυρία τους προσπάθεια, η οποία φαίνεται ότι είναι το Κίεβο. Αυτό λοιπόν τι έκανε? Έκανε τις Ουκρανικές δυνάμεις να αγκιστρωθούν ο μείζον όγκος στο ανατολικό μέτωπο και είχαν την ευχέρεια οι Ρώσοι να περικυκλώσουν ή να προσπαθούν, ακόμα δεν το έχουν περικυκλώσει, στο Κίεβο, να μεταγγίσουν και δυνάμεις και να τις φέρουν κοντά στο Κίεβο και να κάνουν και αυτό που είπα και προς την περίοδο προς τον Νότο, στην Χερσόνα. Τι βλέπουμε σε όλη αυτή την κατάσταση? Οι Ρώσοι δεν χρησιμοποίησαν τεράστια στρατιωτική ισχύ σε όλη τους τη φάση. Τι έκαναν? Πυραυλικά πλήγματα και πλήγματα πυροβολικού ήταν περιορισμένα και σε πολύ συγκεκριμένους στόχους σε πρώτη φάση. Έκαναν μια προπαρασκευή εξουδετερώνοντας το σύστημα διοικήσεως και ελέγχου. Και εν συνεχεία επιχείρησαν να προσβάλλουν τις κύριες πόλεις, όχι όμως μπαίνοντας μέσα και κάνοντας αγωγή κοινοκατοικημένου τόπου, αλλά προσπαθώντας να τις παρακάμψουν και να τις παρακάμψουν, να κινηθούν περιμετρικά και να τις περικυκλώσουν και να τις ξαναγκάσουν να παραδοθούν, έτσι ώστε να μην έχουν πάρα πολύ μεγάλες απώλειες τόσο στα δικά τους στρατεύματα όσο και στον άμαχο πληθυσμό των πόλεων. Μήπως εδώ υπάρχει και ένα πολιτικό συμπέρασμα ότι θέλουν την Ουκρανία όρθια για την επόμενη μέρα, διότι είναι διαφορετικό να αντιμετωπίζεις τον Ρώσο ως ένα δυνάστη και έναν άνθρωπο που σε ματοκύλησε, και είναι διαφορετικό να τον αντιμετωπίσει ως κάποιον που κατάφερε να ρίξει μια κυβέρνηση. Και αυτή τη διαφορά την κάνει το πόσο θα κάνει μάχη πόλης ή όχι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό κινούνται, σε πρώτη φάση κινήθηκαν σε πάρα πολύ περιορισμένο, με περιορισμένη στρατιωτική ισχύ, ενώ τώρα έχουν αρχίσει και αυξάνουν την ένταση της ισχύως την οποία χρησιμοποιούν και ενδεχομένως θα χρειαστεί να μπουν και σε πόλεις, γιατί δέχονται. Η άμυνα των Ουκρανών έχει μεταφερθεί εντός των μεγάλων πόλεων. Εκείνο το οποίο έχετε απόλυτα δίκιο, ότι επιδιώκουν να ανατρέψουν το καθεστώς, αυτό το ξεκαθάρισε ο Πούτιν στο διάγγελμα που έκανε τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Φεβρουαρίου, καθορίζοντας και θέτοντας αυτό που λέμε στη στρατηγική απεριόριστους αντικειμενικούς σκοπούς. Δηλαδή δεν είχε απλώς να αντικαταστήσουμε μια κυβέρνηση, αλλά να αλλάξουμε το καθεστώς, να αλλάξουμε τον προσανατολισμό, το στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας και να ελέγξουμε τον πληθυσμό και να ελέγξουμε και την οικονομία τους και γενικά την όλη δραστηριότητα της Ουκρανίας. Όσο πιο γενικό είναι αυτό στρατηγία, είναι και πιο επικίνδυνο. Γιατί αν είναι ειδικό, είναι κάτι πιο ελεγχόμενο. Αν λες θέλω να αλλάξω τα πάντα, ακριβώς, είναι και πιο επικίνδυνο. Είναι αλλάξα πάντα. Τώρα, αν θα καταφέρει να το επιτύχει αυτό. Αυτό είναι θέμα. Πριν πάμε σε αυτό, ένα λεπτάκι. Ναι. Για το Κίεβο, μην το αφήσουμε στην άκρη. Μιλάμε για μια πόλη 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων, λιγότερο από την Αθήνα, όπου έχει ένα τεράστιο ποταμό στα ανατολικά του, με πολλές γέφυρες. Έχω μετρήσει τουλάχιστον 6 στο χάρτη, μπορεί να έχω χάσει και κάποιες.
Καταλαβαίνω ότι από βορρά έγινε μια προσπάθεια εισβολής, η οποία σταμάτησε όμως. Δεν ξέρω αν πρόκειται περί αντίστασης του Ουκρανικού στρατού ή περί επιλογής. Είναι εύκολο να πάρει κάποιος το 2022 να κατακτήσει ουσιαστικά μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκή? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει μέσα στην πόλη και να κάνει αγώνα για να την καταλάβει, με αγώνα από σπίτι σε σπίτι, από οικοδομικό τετράγωνο σε οικοδομικό τετράγωνο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει δυνάμεις, επιχειρεί και από δυτικά, από το Δνήπερο, και από ανατολικά, και επιχειρεί να την περικυκλώσει και σε μεγάλες αποστάσεις. Βλέπουμε να γίνονται προσπάθειες σε μια απόσταση από 25 μέχρι 70 χιλιόμετρα και εν συνεχεία να την περισφίξει και αφού την απομονώσει να περιορίσει ή να αποκόψει ζωτικές λειτουργίες της πόλεως, ίδρυυση, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση κτλ. Ώστε να την εξαναγκάσει να παραδοθεί. Εάν αναγκαστεί να μπει μέσα στην πόλη και να κάνει αγώνα από σπίτι σε σπίτι, οι απώλειες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, τόσο για τον, για τις δυνάμεις του, όσο και για τον πληθυσμό. Λένε ότι ο εφιάλτης του τακτικού στρατού είναι ο άτακτος στρατός. Ισχύει αυτό, είναι αλήθεια? Σαφώς ισχύει, διότι αν έχουν όπως μοίρασαν όπλα τώρα στους... και σε αμάχους, σε πολίτες οι οποίοι δεν είναι δεταγμένοι σε στρατιωτικά τμήματα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τα στρατεύματα αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Καλά, προφανώς. Γιατί μετατρέπεται ο άμαχος έχοντας ένα όπλο, μπορεί να μην φοράει στολή, μετατρέπεται σε στόχο και αρχίζει μετά να μπαίνουμε στα πεδία του ανθρωπιστικού δικαίου. Διότι όταν κάποιος πολίτης πυροβολή εναντίον άρματος ή ενός πληστηριοφόρου, υπάρχει ο κίνδυνος να δεχθεί ένα βλήμα από πυροβόλο άρματος ή οτιδήποτε άλλο, ή βολές πυροβολικού, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Άρα τον παράσβο βαρδισμών που παρακολουθούμε κάθε νύχτα τόσο στο Κίεβο όσο και στο Χάρκοβο, σκοπό έχουν το ηθικό ή τις υποδομές ή και τα δύο? Επειδή στο Χάρκοβο βλέπουμε αλλά και σε άλλες πόλεις η άμυνα έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό των πόλεων ή στις παρυφές αν θέλετε των πόλεων, τα πυρά στρέφονται εναντίον αυτών των στρατιωτικών στόχων, όπως επίσης και εναντίον δομών της πόλεως, οι οποίες εξυπηρετούν την λειτουργία της, η ίδρυυση, φως, νερό, προκειμένου και να την εξαναγκάσουν, τις εξαναγκάσουν να περιορίσουν την αντίστασή τους και να παραδοθούν. Δεν βλέπουμε δηλαδή οργανωμένες επιθέσεις φαλάγκων μηχανοκινήτων και τεθωρακισμένων να προσπαθούν να εισβάλλουν, ούτε βλέπουμε αυτό το οποίο έγινε στο Γκρόζνη, στην Τσεσενία που ισοπεδώθηκε η πόλη. Εκεί βεβαίως, προκειμένου να... Εκεί υπήρχε και μια αγριότητα, να το πω έτσι, διότι ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη επιχείρηση μετά την πτώση, ας πούμε, της Σοβιετικής Ένωσης, οπότε εκεί υπήρχαν και μαχητές άλλου, τέλος άλλη πάντων, κουλτούρα στρατιωτική ύφους, τότε, ναι, η οποία επικράτησε. Θεωρώ ότι μάλλον δεν θα πάνε, εκτός αν εξαναγκαστούν, βλέπουν ότι πλέον ότι χάνουν τους στρατηγικούς τους στόχους, τους οποίους δεν μπορούν να τους πετύχουν, και τότε θα στραφούν και θα στραφούν σε αγώνα εκ του συστάδιν μέσα στον κατοικημένο τόπο με ελαφρά τμήματα, με άρματα, με πυροβολικό, με όλμους και ό,τι άλλο σχετικό. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που ρωτάνε πολλοί viewers στα email τους. Γιατί δεν βλέπουμε τόσα πολλά αεροπλάνα? Γιατί δεν βλέπουμε δηλαδή βομβαρδισμούς? Είδαμε σήμερα μια συγκλονιστική εικόνα που εμένα μου σηκώθηκε τρίχα με τους αμάχους, την οποία έχετε σχολιάσει και για το κεντρικό δελτίο. Αλλά γενικά, εκτός από εικόνες την πρώτη μέρα με πυράβλους να φεύγουν κατά αμάχων και να διαλύουν πολυκατοικίες ολόκληρες, δεν έχουμε δει μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων περισσότερο στην εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί το αντιπυραυλικό σύστημα των Ουκρανών και δεν το βλέπουμε, ή ότι συμβαίνουν εκεί που δεν μπορούμε να το δούμε έτσι κι αλλιώς, ή ότι δεν συμβαίνει? Υπάρχουν οι εξής ερμηνείες πάνω σε αυτό. Προφανώς όλο το σύστημα το αντιαεροπορικό των Ουκρανών δεν έχει εξουδετερωθεί στο 100%. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα, γιατί θα μπορούσαν με διαφόρους τρόπους να εξουδετερώσουν και τα στοιχεία που έχουν εναπομείνει. Θεωρώ ότι οι Ρώσοι δεν θέλουν να προσβάλλουν μέσα, ειδικά μέσα στις πόλεις με αεροσκάφη, διότι θα δημιουργηθούν τεράστιες απώλειες, ενδεχομένως να τα χρησιμοποιήσουν σε κάποιους στόχους
πέριξ των στρατιωτικούς στόχους, πέριξε ή στο ύπαιθρο που υπάρχουν, αλλά δεν θέλουν να μπουν με τα αεροσκάφη μέσα στις πόλεις γιατί θα προκαλέσουν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά αυτό που λέγεται τέλος πάντων μάχη στο έδαφος, μάχη στο πεδίο, αυτό καθεαυτό, από το οποίο επίσης δεν έχουμε πάρει εικόνα. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή, αρχηγέ, δεν έχουμε δει ρωσικό στράτευμα εναντίον ουκρανικού στρατεύματος. Περισσότερο βλέπουμε καταστροφές πόλεων, βλέπουμε κάποιους βομβαρδισμούς, αλλά τακτική μάχη δεν έχουμε δει. Θα δούμε τακτική μάχη ή δεν θα δούμε ποτέ τακτική μάχη? Τώρα μιλάτε προφανώς επικοινωνιακά αυτά που βλέπουμε, ναι, στο διαδίκτυο, αυτά που βλέπουμε, ναι, αυτά που γνωρίζουμε τώρα, ναι, τηλεόραση. Εδώ μπορώ να πω το εξής. Από πλευράς των Ρώσων, οι Ρώσοι δυστυχώς, για αυτούς βέβαια, έχουν χάσει το επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν έχουν μια επικοινωνιακή εκστρατεία τέτοια η οποία να τους δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουν από την άποψή τους. Φυσικά έχουν και σε ένα αδύνατο σημείο σε αυτό το θέμα, διότι είναι η επιτιθέμενη χώρα, είναι ξεκάθαρο αυτό, ναι, και δεν πολύ δύσκολα μπορούν να νομιμοποιήσουν τις ενέργειες τους. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε οι Ουκρανοί να έχουν μια εξαιρετική επικοινωνιακή εκστρατεία με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο Ζελένσκι, η οποία επικεντρώνεται, αυτή η επικοινωνιακή εκστρατεία που βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης, στους πρόσφυγες, στις απώλειες στον άμαχο πληθυσμό, στην καταστροφή υποδομών και αστικών περιοχών και όχι στην μάχη ή στην αντιπαράθεση ή σε στρατιωτικούς στόχους. Ναι. Αυτή είναι, εξελίσσεται αυτή η επικοινωνία με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και έχει απήχηση σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά, ναι, στον δυτικό κόσμο. Αυτό το πλαίσιο δεν βλέπουμε εμείς τι πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο, γιατί τι πραγματικά συμβαίνει δεν το βλέπουμε. Όχι, το βλέπουμε ως αποτέλεσμα. Δεν το βλέπουμε το αποτέλεσμα. Και γιατί δεν το βλέπουμε το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα δεν το βλέπουμε από την πλευρά των Ουκρανών, γιατί προφανώς το στρατιωτικό αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, ναι, από τα αποτελέσματα γιατί στο πεδίο. Ναι, σωστά. Προφανώς, διότι, ναι, έχουν ήδη απώλειες και με δυσκολία αντιμετωπίζουν, δείχνουν κάποιες ενέργειες, παράδειγμα την κατάρριψη ενός πυράβλου από το αντιαεροπορικό του σύστημα, αλλά δεν έχουμε δει μάχες εκ του συστάδιν, διότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και δεν τους εξυπηρετεί στην επικοινωνιακή τους εκστρατεία να προβάλλουν αυτό. Από την πλευρά των Ρώσων, οι Ρώσοι δεν έχουν επικοινωνιακή εκστρατεία, είναι ξεκάθαρο. Δεν θέλουν προφανώς. Δεν θα μπορούσαν, φαντάζομαι. Θα μπορούσαν ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι δεν είναι στην κουλτούρα των Ρώσων. Από πλευράς, σας είπα, Ουκρανών, έχουν μια εξαιρετική επικοινωνιακή εκστρατεία και επιτρέψτε μου, επειδή το γνωρίζω το ζήτημα, όταν γύρισα από τον ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, ήμουν από τους πρώτους που έγραψε το δόγμα των πληροφοριακών επιχειρήσεων, δηλαδή των επιχειρήσεων επιρροής πώς γίνεται, και μπορώ να εικάσω και από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνιακή εκστρατεία των Ουκρανών και τους ανθρώπους οι οποίοι παρέχουν τις συμβουλές και έχουν σχεδιάσει τους στρατηγικούς στόχους όλου αυτού του πράγματος. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέω, έχουν μια εξαιρετική εκστρατεία οι Ουκρανοί για την υποστήριξη του εδάφου τους, της ακεραιότητάς τους σαν χώρα, η οποία δέχεται την απρόκλητη αυτή επίθεση από τους Ρώσους. Τώρα που είπατε ΝΑΤΟ, δεν μπορώ να μην ρωτήσω την εκτίμησή σας για το αν τελικά θα υπάρξει ανάφλεξη και με νατοϊκές δυνάμεις και αν η ανάφλεξη αυτή, αν προκληθεί, θα προκληθεί από τον Πούτιν ή θα προκληθεί από το ΝΑΤΟ. Διότι υπάρχει πάντα και το ζητούμενο εδώ της δολιοφθοράς, της προπαγάνδας, των μαύρων επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο εκεί βλέπετε στα πολωνικά σύνορα περνάνε οι πρόσφυγες κατά χιλιάδες. Δεν ξέρω, μια βόμβα να πάει λάθος, χτυπάω ξύλο και να έχουμε νεκρούς αμάχους στα πολωνικά σύνορα, κάπως μπορεί και να είναι μια δολιοφθορά, μπορεί και να μην είναι. Θέλω να πω δηλαδή, το ΝΑΤΟ θα προκαλέσει την παρέμβασή του ή το ΝΑΤΟ φοβάται? Θεωρώ ότι δεν θα προκαλέσει το ΝΑΤΟ, ούτε και η Ρωσία στη φάση αυτή θα προκαλέσει το ΝΑΤΟ. Μπορούμε να πούμε ότι ό,τι και να συμβαίνει, υπάρχουν και διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίοι αποσαφηνίζουν την κατάσταση ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, δεν μιλάω για την Ουκρανία, αποσαφηνίζουν την κατάσταση και δεν θα δούμε
μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Άρα θα θυσιαστεί η Ουκρανία. Εκεί πάμε. Η Ουκρανία αποτελεί δυστυχώς για την Ουκρανία και δυστυχώς για τον Ουκρανικό λαό, όπου παρακολουθούμε μια, θα έλεγα, ανθρωπιστική καταστροφή, όχι ανθρωπιστική κρίση όπως λένε κάποιοι, πρόκειται περί καταστροφής. Η Ουκρανία θα θυσιαστεί δυστυχώς μέσα σε αυτή την σύγκρουση η οποία έχει, η οποία είναι καταλυτική για την παγκόσμια ανακατανομή ισχύως. Όσοι προσπαθούν να την ερμηνεύσουν με τη λογική την προσάρτηση της Κρυμαίας ή των γεγονότων τα οποία έγιναν το 2014, νομίζω ότι σφάλουν. Έχουμε προοφθαλμών μας μια σύγκρουση, έναν παρεμποδιστικό πόλεμο μεταξύ της Δύσεως και της Ρωσίας, σύμφωνα με τη θουκυδίδια αντίληψη του παρεμποδιστικού πολέμου, 100% θουκυδίδια αντίληψη, προκειμένου η Ρωσία να αμφισβητήσει την προκαθεδρία και τον μονοπωλικό κόσμο με κυρίαρχο τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διαμορφώθηκε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Αυτό γίνεται κατανοητό, γιατί σε πρώτη φάση θεώρησαν ότι ο Πούτιν θα έκανε κάποια περιορισμένη επέμβαση προκειμένου να προσαρτήσει τις αναγνωριστήσεις αυτές αυτόνομες δημοκρατίες στην Ανατολική Ουκρανία ή τέλος πάντων να προχωρήσει και λίγο ανατολικότερα, αλλά τελικά βλέπουν ότι πρόκειται για μια συνολική επίθεση σε ολόκληρη την Ουκρανία, την οποία έχει σκοπό να ελέγξει πλήρως, να αλλάξει το καθεστώς όπως είπα και προηγουμένως, και αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα πλέον να θέσει σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο τη συζήτηση για ένα νέο σύστημα, παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας. Μάλιστα, που εκεί όπως αντιλαμβάνεστε μπαίνουν και άλλα θέματα, μπαίνει μέσα το ζήτημα της Κίνας, μπαίνει η Ινδία, μπαίνουν και πάμε άλλες σε μια δυνάμεις. Πλανητική ανάφλεξη πια. Πάμε στο δεύτερο χάρτη να σας κάνω το ερώτημα που είναι συναφές. Ανέπτυξαν πολύ ειδικοί την άποψη ότι στο Κίεβο, πάνω στο Κίεβο ακριβώς, το βλέπουμε στο αριστερό μέρος, θα χαραχθεί το νέο τείχος του Βερολίνου. Το νέο σιδηρούν παραπέτασμα θα είναι ανατολικά του Κίεβου. Το Κίεβο θα διχοτομηθεί ουσιαστικά και θα έχουμε αυτή την εικόνα με τον χάρτη του κ. Μανολάκου να δείχνει ουσιαστικά την προσάρτηση του Ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία. Και ρωτώ εγώ, αν κάτι τέτοιο αποδειχθεί αληθές, τι εμποδίζει τον Πούτιν μετά να ανακαλύψει νέες Ουκρανίες στον δρόμο του? Εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα σενάριο. Ναι. Ο Πούτιν έχει θέσει σαν στόχο, το έχει πει ξεκάθαρα, δεν είναι ότι εμείς προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το μυαλό του Πούτιν, ότι θα ελέγξει πλήρως την Ουκρανία. Mm-hmm. Έχει δηλώσει το διάγγελμά του ότι δεν θέλει να την προσαρτήσει ή οτιδήποτε άλλο. Τον πιστεύουμε? Όχι, δεν τον πιστεύουμε 100%. Τώρα, αν θα προσαρτήσει όλο αυτό το κομμάτι, αν θα προσαρτήσει τις δύο αναγνωριστήσεις εντός εισαγωγικών δημοκρατίες, αν θα προσαρτήσει ολόκληρη την Ουκρανία, αν θα την θέσει υπό έλεγχο, είναι κάτι που θα το αποφασίσει στο τέλος της ημέρας και όταν θα υπάρξει συζήτηση με τον δυτικό κόσμο για το δέον γενέσθε που θα διαμορφώσει το νέο σύστημα ασφαλείας της Ευρώπης και ενδεχομένως όλων. Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι στο κομμάτι της Χερσόνας, όπως έδειχνε πριν ο χάρτης, ή στο κομμάτι της Μαριούπολης ή της Μελιτούπολης, που είναι ουσιαστικά ο ζωτικός χώρος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια, της Κρυμαίας, υπάρχει περίπτωση να έχει πατήσει τώρα Ρώσος φαντάρος, Ρώσος στρατιώτης και να φύγει επειδή θα το αποφασίσουν σε ένα τραπέζι? Όχι. Εμένα μου φαίνεται λίγο. Ενδεχομένως να επεκτείνει επεκτείνει το χώρο του για να του δώσει βάθος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι θέματα που θα διευθετηθούν στην τελική φάση. Είναι όλα ανοιχτά επάνω στο τραπέζι. Όποιος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να πει το Α ή το Β σενάριο, νομίζω θα πέσει έξω. Αυτά θα διευθετηθούν και κατά πόσο θα υπάρξει ανακατάταξη στο παγκόσμιο και ειδικά στο ευρωπαϊκό σύστημα ισχύως. Ωραία, σε αυτό επίσης, έρχομαι. Να μου απαντήσετε ένα λεπτό, να μου απαντήσετε στο δεύτερο σκέλος. Εγώ πήρα τη μισή Ουκρανία ή την Ουκρανία που αποφάσισα τελικά. Τι με εμποδίζει μετά αυτή την άσκηση, την πολύ ωραία που ήταν επιτυχημένη, να τη μεταφέρω και κάπου αλλού? Αύριο θα θέλω το Βόρειο Καζακστάν, εγώ, γιατί έχει κοιτάσματα. Και ήταν παλιά μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Και μεθαύριο θέλω τη Μολδαβία. Και παραμεθαύριο θέλω την Οσετία και την Αβχαζία, γιατί δεν μου αρέσει που είναι έτσι, τις θέλω πιο κοντά μου. Και ούτω καθεξής. Και παραμεθαύριο θα πάρω μια δήλωση ενός Φιλανδού Υπουργού, λάθος. Θα πω, α, και εσείς θέλετε να μπείτε, για να κατέβω μέχρι το Ελσίνκι να δω τι γίνεται.
Τι τον εμποδίζει να το κάνει? Τίποτα δεν τον εμποδίζει. Προφανώς είναι αυτό το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει ο Πούτιν. Ότι όλα είναι ανοιχτά και θα πρέπει όλα αυτά να τα διευθετήσουμε. Τα θέματα αυτά τα έχει θέσει ο Πούτιν στη Δύση, η οποία δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα. Και δεν μπορεί να τα απαντήσει αυτά τα ερωτήματα. Όταν ζητάει την αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ζητάει από τις δυνάμεις, τις χώρες οι οποίες ήλθαν στο ΝΑΤΟ μετά το 1997, να υπάρξει αποστρατικοποίηση, απομάκρυνση οπλικών συστημάτων. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά είναι ζητήματα. Προφανώς ο Πούτιν δεν θα τα πάρει όλα αυτά. Όμως του δίνεται η δυνατότητα, ελέγχοντας την Ουκρανία, να αμφισβητήσει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο, στα μονοπωλικό αυτό κόσμο. Διακόπτω, πάλι θυσία γίνονται, πάλι φυγένειες γίνονται οι Ουκρανοί, διότι και στο τραπέζι, που θέλω να καταλήξω, και στο τραπέζι αποκλείεται εγώ που είμαι ο Biden να ρισκάρω την ασφάλεια της Εσθονίας, της Λιθουανίας ή της Λετωνίας, για να το αντικαταστήσω αυτό με το νερό από τη Χερσόνα που πάει στην Κριμαία. Δεν με νοιάζει καθόλου. Κράτα το νερό από τη Χερσόνα, εγώ θα είμαι. Άρα, μονάζιγα βλέπω να κερδίζει ο Βλαδίμηρος. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Προφανώς. Έχει το όποιος πάνω ενεργεί, χέρι. Μάλλον αυτό κερδίζει. Αυτό είναι από την προϋπόθεση. Προφανώς κερδίζει από την προϋπόθεση ότι θα καταφέρει να ελέγξει την Ουκρανία. Ναι. Στρατιωτικά. Και ότι δεν θα πάει σε έναν ανταρτοπόλεμο. Ότι δεν θα αναγκάσει τους Ουκρανούς να βγουν. Οι δυτικοί θα πιέσουν, πρέπει να ξέρουμε ότι οι δυτικοί θα πιέσουν προς ένα ανταρτοπόλεμο, ασύμμετρο πόλεμο, πείτε το όπως θέλετε, ώστε να υπονομεύσουν την κυριαρχία του, ώστε να μην του επιτρέψουν να έχει να καθίσει με άνεση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να μην έχει, εννοείται, στρατό κατοχής, να είναι κάτι υπεζόμενο. Να μην έχει ξεκαθαρίσει πλήρως την Ουκρανία, να είναι ανοιχτό το ζήτημα, να του δημιουργήσουν μια ανοιχτή πληγή, όπως ήταν παλιότερα το Αφγανιστάν με τους Μουζαχεντίν που τους πρημοδότησε η Δύση, ώστε να μην μπορεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Και να μπορέσει να συζητήσει τους όποιους όρους και τα όποια ζητήματα θέλει. Αυτά είναι κατανοητά πλέον και από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι Ευρωπαίοι δυστυχώς εκάθευδαν και τι έκαναν, ανέθισαν την ασφάλειά τους, τη στρατιωτική ας το πούμε, την αμυντική στην Αμερική και την ενεργειακή στην Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκονται τώρα πού? Στη μέση της συγκρούσεως των δύο μεγάλων. Ούτε ενεργειακή ασφάλεια έχουν, ούτε στρατιωτική ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος Μακρόν στο διάγγελμά του και λέει ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο το οποίο αλλάζει άρδιν τους κανόνες του παιχνιδιού για την Ευρώπη, μιλάει αυτός. Και αν θέλουμε λοιπόν εμείς ως Ευρωπαίοι να αποφασίσουμε, πρέπει να γίνουμε αυτοδύναμοι οικονομικά, αυτοδύναμοι ενεργειακά και αυτοδύναμοι στρατιωτικά και να μην καλούμε κάποιον άλλον να μας προστατεύσει, προκειμένου να επιβιώσουμε στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο θα δημιουργηθεί. Και αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ανοιχτό. Και αυτό το βλέπουμε από τη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Τι έγινε στη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Επειδή κατά δικαστικό ψήφισμα δεν θα έβγαινε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γιατί είχε το δικαίωμα του βέτο η Ρωσία, τι έκαναν? Έφεραν το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση. Έγινε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία για θέματα κρίσεως, για θέμα κρίσεως είχε να συνέλθει τα τελευταία πριν από 40 χρόνια περίπου. Συνήλθε. Και είχε εκεί, λοιπόν, 5 υπέρ του Πούτιν ψήφους. Είδαμε λοιπόν το εξής. Δεν είναι το θέμα οι 5 ψήφοι. Από τις 190 περίπου χώρες, 141 ψήφισαν θετικά υπέρ του ψηφίσματος, το οποίο δεν έχει καμία σημασία, διότι δεν, νομικά δεν τον δεσμεύει τον Πούτιν να εγκαταλείψει την Ουκρανία. Είδαμε 35 αποχές ή απουσίες και 5 θετικές ψήφοι. Ήταν η Βόρεια Κορέα, η Ερυθρέα, αν θυμάμαι. Σωστά. Καλά, τώρα δεν τις θυμάμαι και τις 5 χώρες. Η Λευκορωσία. Η Λευκορωσία, ναι. Ερχόμαστε όμως στις χώρες οι οποίες παρέμειναν ουδέτερες. Ποιες ήταν αυτές, να δούμε, μεγάλες χώρες? Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό, σχεδόν αμέσως στη γης. Ένα αυτό. Δεύτερο, δύο από αυτές τις χώρες στο χώρο των δημοκρατιών, το Πακιστάν και η Ινδία, με τους όποιους κανόνες και τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κάποιος για τη δημοκρατία. Τρίτον, η Ινδία, η οποία θεωρείται από τους Αμερικανούς πολύτιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση
και την ανάσχεση ή την αποτροπή της Κίνας. Τη βλέπουμε να έχει πάρει μια θέση ουδέτερη. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε? Ότι αυτό που λέγεται στη Δύση ως απομόνωση της Ρωσίας δεν υπάρχει απόλυτη απομόνωση, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην συμφωνούν με τον Πούτιν απόλυτα, έχουν όμως ότι του δίνουν περιθώρια διπλωματικών και ενδεχομένως και οικονομικών ελλειμμών. Αρχηγέ, να κάνουν αυτά. Τα ίδια θέλουν και αυτοί και προετοιμάζουν το έδαφος. Περί αυτού πρόκειται, γιατί και η Ταϊβάν δίπλα τους είναι, οπότε βλέπουμε τους λέει και λοιπόν τα ίδια και την Τουρκία, η οποία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία ψήφισε υπέρ η Τουρκία, αλλά τι, δεν θα επιβάλλει κυρώσεις η Τουρκία. Πάντα είναι έτσι η Τουρκία. Ακριβώς. Πάντα είναι και στο καρφί και στο πέταλο. Και στο καρφί και στο πέταλο. Και βλέπουμε ότι και το κλείσιμο των στενών είναι ένα, γίνεται με έναν ιδιάζοντα τρόπο στην οποία λοιπόν, δεν επηρεάζει. Ένα λεπτό, πάμε συνολικά στο θέμα Τουρκία. Διότι θα πούμε για τα στενά και θέλω να ρωτήσω και για το αποστρατικοποίηση που άκουσα. Αποστρατικοποίηση ζητάει της Ουκρανίας, αποστρατικοποίηση ζητούν αυτοί των νησιών των δικών μας. Υπάρχει εκεί ένα θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας στα όρια του Γελίου, αλλά και του Πούτιν. Τώρα η Μεγάλη Σοβιετική Ένωση ίσως έχει κάποιο ιστορικό αποτύπωμα, δεν είναι η γελιότητα της γαλάζιας πατρίδας. Όμως βλέπω ότι υπάρχει μια κοινή, πώς να το πω, μια κοινή λογική. Πρέπει να μας ανησυχεί εμάς αυτό ή όχι? Υπάρχει δηλαδή περίπτωση ο Ερντογάν να δει ότι περνάει στη διεθνή κοινότητα το κάντο όπως ο Πούτιν και να αποπειραθεί κάτι ανάλογο? Ανοίγει η όρεξή του. Σαφέστατα ανοίγει η όρεξή του και η όρεξή του έχει ανοίξει πιο πριν από το πριν ξεκινήσει ο Πούτιν όλες αυτές τις ενέργειες στην Ουκρανία. Όπως είδατε, έχει ανεβάσει το ζήτημα σε ανώτατο επίπεδο. Έχει πάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και έχει φέρει με επίσημες διακοινώσεις. Αυτό που κάνει ο Ερντογάν, η Τουρκία, φέρνοντας το ζήτημα στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, είναι η στρατηγική του Νιχάτ Ερήμ για την Κύπρο. Mm-hmm. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, κατά την ερμηνεία του Νιχάτ Ερήμ και κατά επέκταση της Τουρκίας, η οποία ακολουθεί απαρέγκλιτα τη στρατηγική του Νιχάτ Ερήμ από τότε, θεωρεί, και έτσι είναι τα πράγματα, ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ένα δικαστήριο το οποίο θα δικάσει και θα κρίνει ποιος έχει δίκιο ή ποιος δεν είναι, ποιος έχει άδικο. Αλλά είναι ένα πολιτικό φόρουμ μέσα στο οποίο θέτεις τα ζητήματά σου. Και ως απτό παράδειγμα θα πω το εξής, ότι οι Τούρκοι υπέγραψαν την συμφωνία με την Λιβύη για την ΑΟΣ, η οποία είναι καταφανώς παράνομη έξω από κάθε λογική. Και όμως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών την πρωτοκόλλησε. Ναι, γιατί υποχρεούται. Γιατί υποχρεούται. Άρα λοιπόν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι δικαστήριο το οποίο θα κουνήσει το δάχτυλο στην Τουρκία. Είναι ίδιο το ουκρανικό με το ζήτημα των νησιών του Αιγαίου? Σαφώς διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, το θέμα της Ουκρανίας είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα πίσω από το οποίο έχει στοιχιστεί πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες όλος ο δυτικός κόσμος, ενώ το θέμα του Αιγαίου είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, είναι μια διμερής διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία από την οποία μπορούν να στοιχιστούν ελάχιστοι. Δηλαδή μην αυταπατώμεθα ότι θα δούμε όλη αυτή την επιστράτευση, όλον αυτό τον συναγερμό των δυνάμεων να στοιχιστεί πίσω μας εάν ο Πούτιν, ο Ερντογάν και η Τουρκία ξεκινήσει να κάνει κάποιες παραβιάσεις. Δεν είναι κατά ανάγκη ότι θα επιτεθεί για να καταλάβει τα νησιά. Θα πάμε στο βρείτε τα. Εκεί θα πάμε. Βρείτε τα και λύστε το. Ενδεχομένως, αλλά η εμπλοκή τους μην φανταζόμαστε ότι θα είναι αυτής της εκτάσεως σε πολιτικό, διπλωματικό, ακόμα και σε επίπεδο ενισχύσεως. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δηλαδή είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα από πλευράς διαφορετικά τα μεγέθη. Εμείς σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναλαμβάνουμε όχι απλώς υπόψη. Πρέπει αυτά να μας προβληματίζουν και να σχεδιάζουμε τη στρατηγική μας πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ενέργειες του Πούτιν, του Ερντογάν και της Τουρκίας, οι οποίες θα κινηθούν σε διάφορα επίπεδα. Θα κινηθούν σε πολιτικό επίπεδο, βλέπετε το θέτει σε διάφορες χώρες, θα κινηθούν σε διπλωματικό επίπεδο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάποια στιγμή μπορεί να το φέρει το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στη Γενική Συνέλευση, οπουδήποτε άλλο, και εκεί θα έχουμε ένα ψήφισμα, όχι καταδικαστικό, θα έχουμε ένα ψήφισμα, βρείτε το ή μια ερμηνεία. Παρότι έχουμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας και της προστασίας των εδαφών μας, και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι.
Μάλιστα. Η Τουρκία για μένα αντιλαμβάνεται ένα πράγμα. Τη γλώσσα της ισχύως. Εάν δεν είσαι ισχυρός, δεν σε υπολογίζει. Εάν κάνουμε το λάθος και πιστεύουμε ότι μόνο με διπλωματικά μέσα ή με συμπαράσταση θα την αντιμετωπίσουμε, θα έχουμε δυστυχώς προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, Αρχηγέ. Τα είπαμε πολύ ωραία, τα βάλαμε σωστή διάσταση. Καλή Σαρακοστή να έχουμε και ελπίζω να τελειώσει ο πόλεμος. Ελπίζω να έχει τελειώσει ο πόλεμος μέχρι να παίξει εκπομπή στον αέρα. Το λέω έτσι χήμα, γιατί κανένας μας δεν επιθυμεί αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, να κάνουμε μια αποφώνηση. Βασίλη, θέλω να πω το εξής και να είναι σαφές σε όλους τους γύρω που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή. Γιατί και κάποιοι δεν μας συμπαθούν και δεν μας βλέπουν και είναι και δικαίωμά τους. Ο πατριώτης, στην προκειμένη περίπτωση ο Ουκρανός πατριώτης, φαίνεται ότι είναι πατριώτης επειδή έχει μπροστά του έναν κωμικό ηθοποιό ως ηγέτη και τον ακολουθεί. Και λέει: εμένα δεν με νοιάζει η πολιτική του θέση, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έκανε πριν. Αυτός είναι τώρα στην εξουσία. Σκεφτείτε αύριο να είμαστε στην ίδια θέση. Χτυπάω ξύλο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Βαρουφάκη, τον Ανδρουλάκη, δεν ξέρω κι εγώ ποιον ή όλους αυτούς μαζί. Εκεί δεν είναι εθνική μαγιά να λέω όχι, να αντιδρώ και να έχω πάρει μια σημαίουλα και να την κουνάω στο Σύνταγμα. Εκεί κοιτάς το φύλλο πορείας σου που είναι. Βλέπεις αν πρέπει να πας στον Παλάσκα, βλέπεις αν πρέπει να είσαι σε ένα γραφείο άμα είσαι μεγάλος στην πρώτη γραμμή. Κοιτάς πού θα πας, πώς θα βοηθήσεις και μετά όταν τελειώσει ο πόλεμος θα κρίνεις τους πολιτικούς. Τους πολιτικούς όποιος τους κρίνει την ώρα της μάχης είναι δειλός και ψάχνει άλοθη για τη δειλία του. Μέχρι το επόμενο, Leaders, να είστε καλά.